Θέλω να πω καταρχήν αυτό που έλεγε πριν ο κ. Κατσικάρη, το είπαμε και εμεί στην τελευταία φορά που μιλήσαμε για τη σειρατοκαλλιέργεια στον πόρο. Αυτό είχαμε πει στο τέλο, ότι εντάξει, συζητάμε τώρα γνωμοδοτικά έστω την θέση τη περιφέρεια του Περιφερειακού Συμβούλου για το συγκεκριμένο θέμα την προηγούμενη φορά και τώρα. Το θέμα είναι να υπερασπίσουμε πραγματικά αυτή την όποια απόφαση πάρουμε. Όχι, α πούμε, να πάρουμε μια απόφαση έτσι, θα είναι μια γνώμη που θα πάει και θα την πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων. Και όχι μόνο με αυτή την ευκαιρία και με άλλες, θα έλεγα έτσι, ουσιαστικές συζητήσεις για γνωμοδοτήσεις για περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τώρα, καταρχήν θέλω να πω κάτι όσον αφορά την εισήγηση της περιφέρειας, που το κύριο ζήτημα που βάζει σαν πρόβλημα είναι το θέμα της αρμοδιότητας, δηλαδή αν η προτινόμενη ζώνη περιλαμβάνει και περιοχές περιφέρειας Πελοποννήσου και παρά άλλες ελλείψεις που έχει, ακόμα και σε σχέση με την νομοθεσία, δηλαδή αποστάσεις από οικιστικές αναπτύξεις, τουριστικές μονάδες και άλλες εγκαταστάσεις κτλ. Για μας, κοιτάξτε, δεν είναι αυτό το κύριο στο κατά που λέμε στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το κύριο είναι ότι είμαστε ενάντια στην εκμετάλλευση του φυσικού πλεονεκτημάτων της χώρας όπως γίνεται. Και επειδή έγινε και κουβέντα προηγούμενα, πώς θα γίνει η ανάπτυξη κτλ., θα σας πω ένα χαρακτηριστικό. Όταν έφτανε στην κορυφή γυρολεκτικά, η βιομηχανία, όπως λένε, ας πούμε, της χώρας, ο τουρισμός, δηλαδή σε επισκέπτες, σε αριθμό επισκεπτών, ο αριθμό των εργαζομένων που απασχολιόντουσαν ήταν χαμηλότερο από την προηγούμενη περίοδο. Πώς το ερμηνεύει κανείς αυτό? Δηλαδή, ακόμα και την περίοδο που αναπτυσσόντουσαν μεγάλες τουριστικές μονάδες, συμπιέζανε, συνθλίβανε κυριολεκτικά στις εργατικές σχέσεις τους εργαζόμενους που είχαν, μειώνανε ακόμα τις προσλήψεις και το πόσο που ήταν μέσα. Αυτό αντίστοιχα δυστυχώς συμβαίνει σε κάθε τέτοια ανάπτυξη. Κοιτάξτε τώρα. Ας πούμε φθηνό ψάρι, που ακούστηκε πριν, είδα το καλλιέργειο, το 70% της παραγωγής βγαίνει εκτός Ελλάδας, το 70% της παραγωγής, ενώ ας πούμε ο κόσμος πραγματικά δεν τρώει φθηνό ψάρι. Και από αυτό, και από τις υδατοκαλλιέργειες. Και να πω και το άλλο, που το είπαμε και την προηγούμενη φορά, δύο, αν δεν κάνω λάθος, μετοχικές εταιρείες έχουν το 70% της συνολικής παραγωγής. Την προηγούμενη, μάλιστα, φορά που μιλάγαμε στον πόρο, εκεί η συγκεκριμένη εταιρεία έχει το 55% της παραγωγής. Αυτά είναι τα κύρια ζητήματα που βάζουμε εμείς. Το πώς γίνεται δηλαδή αυτή η ανάπτυξη, πώς τσαλαπατιέται το περιβάλλον, πώς μεγάλες εκτάσεις θερσαίες και θαλάσσιες δεσμεύονται για να γίνει η ανάπτυξη κυρίως για τις συγκεκριμένες, ας πούμε, εταιρείες. Όχι για να είναι υπέρ των εργαζόμενων που είναι μέσα, που συμπεριλαμβάνονται σε συνθήκες γαλέρας, ή να είναι υπέρ, ας πούμε, του λαού που θα φάει φθηνότερα ή θα ζήσει καλύτερα, ομορφότερα, θα έχει διακοπές κτλ. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μας, δηλαδή, το κύριο ζήτημα που βάζουμε σε αυτή τη διαδικασία και καταψηφίζουμε. Σε αυτό, αυτό βασικά θέλαμε να επισημάνουμε και σήμερα. Και επαναλαμβάνω, αυτό κλείνω, ότι αυτή την όποια απόφαση πάρουμε, από ό,τι φαίνεται θα είναι κατά, θα πρέπει να την υπερασπίσουμε.